Ο οποίος, κύριος Σόιμπλε, επιμένει ότι δεν υπάρχει θέμα κουρέματος, παρότι μιλάει για νέα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, την ώρα που σύσσωμη η αντιπολίτευση στη Γερμανία του λέει ότι αυτό ούτως ή άλλως θα γίνει. Ναι, Όλγα, καλησπέρα σας. Εδώ πρέπει να τονίσουμε, να προσέξουμε ένα στοιχείο. Τι είπε ο κύριος Σόιμπλε? Ότι χθες δεν τέθηκε θέμα κουρέματος. Όμως, όταν ήρθε εδώ στο Βερολίνο, είπε ότι όταν η Ελλάδα φτάσει το 2016 να έχει πλεώνασμα 4-5% του ΑΕΠ, τότε θα υπάρξουν νέα μέτρα για την ελάφρυνση του βάρους, του χρέους δηλαδή, έτσι. Αυτό που τονίζουν εδώ στο Βερολίνο ειδικοί αναλυτές είναι ότι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή όταν η Ελλάδα έχει πλεώνασμα, άρονται πια οι νομικοί περιορισμοί, μεταβάλλονται. Δηλαδή δεν ισχύει πια αυτό που λέει ο κύριος Σόιμπλε, ότι υπάρχουν νομικοί περιορισμοί για μας και δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε κούρεμα. Εάν η Ελλάδα έχει πλεώνασμα, όλα αυτά δεν υπάρχουν πια. Άρα έχουμε ένα παράθυρο, ο κύριος Σόιμπλε δεν έβαλε στο σώμα του τη λέξη κούρεμα, ανοίγει όμως ένα παράθυρο για κούρεμα στο μέλλον. Θα είναι το 2014, θα είναι το 2015, δεν το γνωρίζουμε. Ένα καινούριο στοιχείο επίσης που έχουμε από τη συμφωνία είναι ότι για πρώτη φορά η Γερμανία βάζει το χέρι στην τσέπη. Όπως είπε σήμερα το απόγευμα ο κύριος Σόιμπλε σε συνέντευξή του εδώ στο Βερολίνο. Δηλαδή τώρα εκτός από εγγύης θα δώσουν και χρήματα. Ακριβώς. Για πρώτη φορά ο γερμανικός προϋπολογισμός επιβαρύνεται το ερχόμενο έτος 730 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα όλα αυτά δημιουργούν και μια εμπλοκή. Ο κύριος Σόιμπλε λέει ότι την Πέμπτη εγώ θα καταθέσω τη νέα συμφωνία στο κοινοβούλιο και θα θέλω να υπερψηφιστεί. Αρχικά οι σοσιαλδημοκράτες είπαν ναι, όμως τώρα το απόγευμα ο Στάινμαργκερ, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής, είπε ότι πάτε πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Τόσο καιρό καθυστερούσατε, πηγαίνατε από σύνοδο σε σύνοδο και τώρα μας ζητάτε σε 48 ώρες, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι έχει υπογραφεί, να το υπερψηφίσουμε. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Επίσης, να τονίσουμε ότι η Γερμανική Βουλή καλείται όχι μόνο να εγκρίνει τις αλλαγές στο ελληνικό πρόγραμμα, αλλά και την περιορισμένη συμμετοχή σε αυτό της Σλοβακίας, όπως συμφωνήθηκε. Πριν από λίγο, η καγκελάριος Μέρκελ είπε ότι δεσμεύομαι προσωπικά για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ, ενώ κάλεσε όλους τους βουλευτές του Γερμανικού Κοινοβουλίου να υπερψηφίσουν το νέο πακέτο βοήθειας. Όλγα. Πάμε τώρα στην Ουάσιγκτον, στον Μιχάλη Ιγνατίου. Μιχάλη, η κυρία Λαγκάρντ έχει εξαρτήσει το πότε θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.